Νέα Φώκια. Εκεί έχει έρθει ο Μπανάνης, βλέπετε και τη θάλασσα. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο θα έλεγα. Και τραβάω ένα πλάνο μέσα από εκεί από τον Περιστερά που έχω έρθει. Έχουμε έρθει στο Δημητράκη, θα τον δείτε τώρα. Από τα νέα αίματα μαζί με τον μπαμπά του. Και ξεκινάμε πάντα από ένα πλάνο εξωτερικό. Φανταστικό μέρος, φανταστικό, πραγματικά φανταστικό. Δεν είχα έρθει και εγώ ποτέ. Εδώ απέναντι είναι η λεωφόρος Σουθού. Και δείχνουμε ένα πλάνο λοιπόν από το εσωτερικό του χώρου. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πίσω ακριβώς από αυτό εδώ πέρα, εδώ είναι η οικία. Έχουμε τα Περιστέρια. Λοιπόν, κλείνουμε τη μηχανή, πάμε ποδαράτη και θα την ανοίξουμε μέσα στο χώρο. Απλά σας έβαλα λίγο στο κλίμα να δείτε πού έχουμε έρθει, ναι. Μέσα στην καρδιά της άνοιξης. Στη μέση του Απριλίου, πάμε λοιπόν. Ένα ακόμη πλάνο παραλία, έχουμε ανέβει τώρα πάνω εκεί στο κεραμίδι, έχει ένα κεραμίδι. Και τα βλέπουμε εφυψηλού. Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα θα μαζευτούμε. Βλέπουμε την έξω μεριά και τώρα θα δούμε την εικόνα όλης της εγκατάστασης. Έρχομαι σιγά 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 στο μέρος. Είναι φανταστικό μέρος, παιδιά, και θα δείτε τώρα γιατί σας το λέω. Εδώ είμαστε, ναι, εδώ είναι. Θα το έλεγα παράδεισο. Είναι ένας μικρός παράδεισος, ναι. Με τις λεμονιές, πορτοκαλιές και όλες τις αίες. Λοιπόν, Δημητράκη, πάμε! Ο Δημήτρης επαναλαμβάνω από τα νέα αίματα και έχει και ένα κοριτσίστικο κουμάσι, ναι, τα χρώμα του αυτά τα ροζ. Ωραία, ωραία είναι. Έβγαλε τα πουλιά, περασμένη εποχή, πολύ περασμένη, πλήρη άπνοια, δεν κουνάει φύλλο. Και βλέπουμε τώρα τις περιστερούκλες του. Ήρθανε κατά πάνω μας, ενώ είχε νοτιά, περιμέναμε να πάνε αλλού, δεν πειράζει όμως. Τα έχουμε, ευτυχώς εδώ έχω λίγο να περπατήσω. Ωραία φύγανε, ναι, κοιτάξτε. Φοβερό άπλωμα, φοβερό. Ναι, κύριοι, στη Νέα Φώκια είμαστε. Μια περιοχή εδώ του νομού Αττικής, στα νότια-νότια μέρη της Αττικής, πριν το Σούνιο, Κοροπή και τέτοια. Και βλέπουμε τέτοια περιστέρια. Βέβαια τα πουλιά δεν είναι τυχαία. Θα σας πω μετά γιατί. Εδώ βλέπουμε το Σκόρπιο, έχω έρθει πολύ κοντά. Αφήνω λίγο το πλάνο μου να στρίψω και να πάω τώρα από την πίσω μεριά, κάτω εκεί. Εδώ έχουμε τα κρεμαστά. Αυτά είναι τα κρεμαστά του. Με τέρμα zoom στην ανατολική πλευρά. Πολύ μέσα. Κοιτάξτε τι ωραία φτερά πιάνουν εδώ. Περπατητά. Και αφήνουμε και μια γρήγορη τώρα το zoom. Και ερχόμαστε στο πιο κέντρο μάλλον. Εδώ είναι ο πυρήνας. Συννεφιά έχουμε. Κατά συνέπεια κουρτίνα και μας βγάζουν ωραία πλάνα, ναι, πολύ ωραία, ναι. Εδώ στην περιοχή έχει από τιμούν παιδιό τις περιστεράδες μόνο και το σαΐνι, πολύ σαΐνι, ναι, και εδώ. Ειδικά το καλοκαίρι έρχεται για να κάνει τα μπάνια του το σαΐνας, παραθερίζει. Πολλοί σαΐνάδες από την Αθήνα μαζεύονται εδώ το καλοκαίρι. Αυτά εδώ είναι. Τα φτερά του, πολύ ωραίο πέταμα, κάτσε να ξανακατεύω κάτω και να πάω τώρα που να πάω, γυρνάω, να δούμε και από την πίσω μεριά εδώ. Πάμε γρήγορα, πάω, να τα έχουμε. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ καλός παιδιά, πραγματικά είναι καλός.
κι ας είναι και μοναχικός εδώ. Και μιλάμε τώρα για το κέντρο της άνοιξης. Όλοι τα έχουν για πουλιά, ο Δημήτρης τα πετάει. Μου το είπε, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι μου λέει να έρθουν τα σάνια τα πολλά, θα τα πετάω. Μετά σταματάει υποχρεωτικά. Και θα γίνουν μια φορά τα πέταξε και το καλοκαίρι και γίνανε σαϊνομεζέδες όλα. Λοιπόν, κάτσε να κατέβω και εδώ κάτω. Και να φύγω πάλι για πάνω. Απλά γύρισα λίγο το σώμα μου γιατί είχα γίνει σίγμα τελικό. Και εδώ θα απολαύσουμε τώρα τα περιστέρια του ακόμα μία φορά. Θα έλεγα πολύ πάνω από τη μέση. Τα περιστέρια του λοιπόν δεν είναι τυχαία, όπως είπα και πριν, είναι κοζανίτικα. Που σημαίνει μαθημένα σε πολύ δυνατούς αέρδες και τώρα πετάνε εδώ με άπνιες. Και είναι και από επώνυμους περιστεράδες. Που σημαίνει νιάκας, τζίμος και σία. Ωραίος, ωραίος, ναι. Τέρμα ζούμε μας εδώ πέρα, έτσι πετάνε λοιπόν στο πάτημα. Έχουνε πατήσει τα πουλιά, ναι. Κοζανετάκια λοιπόν, εδώ στην Αθήνα. Όχι Αθήνα, συγγνώμη. Νομό Αττικής. Ναι, τώρα άφησα, βλέπω και με το άλλο μάτι να δω περίπου τον μπόι. Ναι, έχουνε περάσει πολύ πάνω από τη μέση. Φαίνονται τα πουλιά. Φαίνονται, ναι, έχουμε και συννεφιά. Αλλά κοιτάξτε πόση ώρα πάω πάνω για να τα πιάσω. Να έρθω κοντά τους δηλαδή. Ωραίος, ωραίος ο Δημητράκης. Θα δείτε και μετά, θα τον δείτε και από κοντά. Επαναλαμβάνω από τα νέα αίματα, είναι οι συνεχιστές. Και πρέπει να τους υποστηρίζουμε και να τους βοηθάμε. Λοιπόν, πάμε πάλι κάτω. Άσα ένας. Έχει μπει ο Σαϊνάς, έχει κυνηγάει τώρα πάνω. Ας πάρει λέει, εντάξει. Ας δεν το τραβάω, όχι, θα τραβάω τα περιστέρια. Τα χαλάει όμως, κοίτα ο κερατάς. Ωραίος ο Δημητράκης, ας πάρει λέει. Έχει απελπιστεί μου, το είπε, έχω απελπιστεί μου λέει. Έλα να κάνουμε και το βίντεο να τα αφήσω να τελειώνουν. Εντάξει, σε 10 μέρες έχουμε Μάιο ρε παιδιά, αλίμονο. Τα αφήνει όμως ο τσάκαλος εδώ, κοίτα και έχουν γίνει κουρούμπελα αυτή τη στιγμή. Να τώρα κοίτα, τυχαία έχω πιάσει αυτό με ηλεκτρονικό zoom τώρα πήγα εκεί πάνω. Να πέρασε κι ένας από κάτω, αυτός κοιτάξτε που είναι αυτός. Ο από κάτω που είδατε μεγάλο είναι στο πάτημα, τα άλλα είναι στο σβήσιμο, ναι. Δημητράκη, δεν τα τραβάς! Ναι. Πάρτα, πάρτα! Πάρτα να γλιτώσουμε γιατί ακόμα δεν έχει πάρει το σάινι. Τον είδαμε το άλλο μάτι. Τα καλά, τώρα ξεκίνησε την επιστροφή. Άμα κάνει και κοζανίτικο πεσό. Για να δω, θα τα προλάβω πάνω. Ναι. Κοσκινάνε νομίζω. Όχι. Όχι, ακόμα δεν έχουν πάρει το μήνυμα. Για να δούμε και τις επιστροφές τώρα. Χωρίς να ξέρω, πρέπει να κάνουν ground δυνατό. Πολύ δυνατό, λογικά. Να τα. Να τα πουλάκια λέω, έρχονται. Εντάξει, μην περιμένετε να ακούσετε και βαζούρες τώρα με τόσο θόρυβο που έχουν τα αυτοκίνητα. Πάντως ήρθανε μπαμ. Καθαρά κοζανίτικα, ναι. Ωραίος, ωραίος. Μπράβο, μπράβο στο Δημητράκη. Θα τα δούμε τώρα και από κοντά.
Ήρθαμε και στο χώρο μας. Κάτσε να τραβήξουμε τώρα αυτά που έχουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα κοσανετάκια μας. Εκπονέσαμε πριν και, και την καταγωγή τους, οπότε ξέρουμε και από πού είναι και από πού βαστάνε κιόλας. Έτσι, αυτό είναι ωραίο πράγμα, να βλέπουμε περιστέρια από σκληρούς τόπους να πετάνε σε πολύ πιο μαλακούς. Εντάξει, και εδώ έχει άριδες, έτσι. Μην νομίζετε. Απλά πέσαμε στη μέρα τώρα. Και δυνατούς αέριδες κιόλας εδώ. Ειδικά άμα πιάσει εδώ νοτιάς και έρθει από τη θάλασσα, έρχεται απευθείας από τη Σαντορίνη εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα σκαριά. Ασπρόκυλα όλα, γαλαζάκια, τα πιο πολλά δηλαδή. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία είναι. Κλείστηκα. Και κοζανιτάκια, ναι. Να τα κεφαλάκια αυτά πέρα, τα περίεργα, τα μυστήρια λέω, ναι. Κοίτα ίσα ρε, εδώ, μπράβο, έτσι. Μπανάνης ήρθε. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι αυτά γι' αυτό. Ενώ οι άλλοι, κοίτα, σκύβουνε. Σκύβουνε να τους τραβήξω βίντεο, ναι. Μπράβο του, μπράβο του. Είναι ωραίος, παιδιά. Και τα έχει και στην πένα, πραγματικά στην πένα. Και εδώ βλέπουμε την ομαδάρα όλη. Είναι και μερικά έξω ακόμα. Κάτσε λίγο. Εδώ. Να τα. Να το λέω και ο Μερακλής. Φανταστικός σε όλα. Μπράβο λοιπόν στον Δημήτρη. Να το να και ο Δημητράκης. Γεια σου ρε Δημητράρα. Γεια σου ρε. Θα ακούσεις και το βιντεάκι το που λέω πριν. Το νέο αίμα, ναι. Είσαστε, είσαστε κοίτα, οι συνεχιστές. Κανονίστε ρε. Να τα μάθετε καλά τα γράμματα. Βέβαια, εξαρτάται και η δασκάλη, έτσι, κοίταξε. Από τις καλύτερες. Έτσι, μπράβο, ναι. Και από ό,τι ξέρω, εσύ είσαι και λίγο. Από ό,τι μου έχεις πει, κοζανιτό προς τα πάνω, έτσι. Κοζανιτό, ναι. Ναι, από εκεί, εντάξει, από τα παιδιά έχει εκεί. Καλούς περιστεράδες, πολύ καλούς οι κοζάνι, πάντα. Παραδοσιακά. Τέλος πάντων, κοίταξε να μιλήσουμε λίγο τώρα για το χαβά. Έκανες ένα χαβαδάκι πολύ ωραίο και θα έλεγα στη χειρότερη των χειροτέρων εποχή. Δεν πάμε να δικαιολογήσουμε τώρα τίποτα, απλά λέμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, 10 μέρες πριν τον Μάιο. Συνήθως αρχίζουν και σουρτίζουν τα πουλιά, τα πιπίνια. Εσύ πετάς ακόμα τα παλιά. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Γιατί και εμείς έτσι πιτσιρικάδες μέχρι και το καλοκαίρι τα πετάγαμε τα πουλιά. Τα περιστέρια είναι για να πετάνε. Εδώ πάει πίσω το σαΐνι. Εντάξει, δεν πειράζει το σαΐνι. Τώρα το σαΐνι είναι παντού. Λοιπόν, μαγκιά σου που πετάς τέτοια εποχή πουλιά. Τα πουλιά έχουν ταυτότητα πολύ καλή. Να τα σεβαστείς και να τα εκτιμήσεις και να είσαι σίγουρος ότι θα σε δικαιώσουν. Πες και εσύ τώρα ό,τι θέλεις. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω που ήρθες εδώ πέρα να σε καλά, να μας τραβήξεις τα περιστέρια. Θέλω να ευχαριστήσω για αρχή το φίλο μου τον Κώστα τον Μωραϊτη, που είναι μεγάλος δάσκαλος και για μένα και από τους καλύτερους στο είδος. Επίσης να ευχαριστήσω τα παιδιά στην Κοζάνη, τον Τζίμο και τον Γιάννη τον Νιάκα. Και ειδικά όταν πάμε πάνω κάνουν τα δύνατα δυνατά να περάσουν όσο πιο ωραία γίνεται, και τους ευχαριστώ και για τα περιστέρια που μου έχουν δώσει και μας φροντίζουν εκεί πέρα, να το πω έτσι. Και για τη φιλοξενία. Για τη φιλοξενία, ναι, βέβαια. Ναι. Και τελευταία να ευχαριστήσω και τα παιδιά στη Σαντορίνη, όλα τα φιλαράκια μου εκεί πέρα και ειδικά τον Μάρκο. Και να πω ένα συγχαρητήρια στο Ρουσέτο για το σύλλογο που προσπαθεί να κάνει εκεί και. Μπράβο, μπράβο σου. Και για τα επεξέλθει πολύ καλά. Αυτά. Έγινε, έγινε. Από μένα. Λοιπόν, από όλα αυτά που είπες μου αρέσανε, Ζόρικα, μπράβο. Αλλά αυτό το τελευταίο ήταν το καλύτερο με το Ρουσέτο. Είναι ο Ρουσέτος είναι αστέρι. Αναγνωρίζονται αστέρι. Αυτοί που προσπαθούν να δώσουν σε αυτό το. Είναι ο πρόεδρος των προέδρων. Λοιπόν, έγινε. Έτσι, έτσι. Γεια σου Δημητράκη μου, έτσι να συνεχίσεις ρε φίλε και να έχουμε τέτοια αίματα άξια, έτσι, άξια. Καλά, Παναγιώτη. Εντάξει, ευχαριστώ. Τα πουλιά είναι ωραίο χόμπι τα περιστέρια, αλλά θέλουν αγώνα, πολύ αγώνα, μεράκι και αγάπη. Εντάξει, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα γίνονται. Λοιπόν. Έτσι. Γεια σου και από μένα. Γεια σου Δημητρή.